αναζήτηση στο καφέ τώρα. Η φωτογραφία είναι ένα καφέ σε ένα πεζόδρομο με συνθήκες πυκνής ομίχλης. Φαίνονται όλα θαμπά λόγω πυκνής ομίχλης και όχι λόγω κακής εκτύπωσης. Είναι μια φανταστική εικόνα που δεν συναντάμε στην πραγματικότητα, γιατί με πυκνή ομίχλη δεν κάθεται κανείς έξω σε μια καφετέρια. Τόσο το καφέ όσο και η ομίχλη σχετίζονται με το βιβλίο. Στην ιστορία σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το καφέ τώρα, που είναι επίσης φανταστικό. Σε κάποια σημεία ο Βασίλης παρομοιάζει καταστάσεις με συνθήκες ομίχλης. Το εξώφυλλο έχει πλαστικοποίηση ώστε σε περίπτωση βροχής να μπορείτε να προφυλαχτείτε. Αυτός είναι ένας σοβαρός λόγος για να αγοράσετε το βιβλίο. Είναι 330 σελίδες, 14×21, που είναι το μέγεθος Α5. Έχει 52 κεφάλαια, όσες και οι εβδομάδες του χρόνου. Η καιρή είναι δύσκολη οικονομικά, τόσο για τη χώρα, όσο και για το χώρο του βιβλίου. Για αυτό το μέγεθος και αυτό το είδος του βιβλίου, οι κανονικές τιμές κυμαίνονται στο εύρος 15 με 18 ευρώ. Μία τιμή που θεωρώ δίκαιη και για τις δύο πλευρές είναι 16,5 ευρώ και αυτή είναι η πραγματική τιμή του. Η προσπάθειά μου ήταν να μπορέσω να δώσω όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκπτωση στην τελική τιμή για τον αναγνώστη από την πρώτη έκδοση του Σεπτεμβρίου 2017. Προσφέρω έκπτωση 40% και τιμή 9,90 ευρώ, που ίσα ίσα καλύπτει το κόστος και επιτρέπει ένα ελάχιστο περιθώριο ανταμοιβής για την προσπάθεια. Τέτοιες εκπτώσεις γίνονται μόνο σε βιβλία που έχουν πρώτο κυκλοφορήσει πριν πολλά χρόνια, έχουν πουλήσει πολλά αντίτυπα σε κανονική τιμή και έχουν κάνει τον κύκλο τους. Η ιστορία του βιβλίου είναι ευχάριστη και ενδιαφέρουσα. Χρησιμεύει περισσότερο ως ένα πλαίσιο για να περάσουν διάφορες ιδέες στον αναγνώστη με ένα ψυχαγωγικό τρόπο. Νοήματα περνούν τόσο από την ιστορία όσο και από τους διαλόγους. Ο Τέλης τα έχει όλα. Είναι ανώτερος στέλεχος στην πολυεθνική Φέλακορπ και καθαρίζει 3.000 το μήνα. Έχει ένα ρετυρέ με μαγευτική θέα, ένα ακριβώς σπορ κάμπριο και μία πανέμορφη φίλη, την Αλέξια. Ο κοινωνικός του κύκλος είναι μεγάλος. Με την Αλέξια και την παρέα του περάνε υπέροχα με πάρτι, εξόδους, εκδρομές. Η κρίση έχει ξεκινήσει πριν 2-3 χρόνια, αλλά δεν τον έχει αγγίξει. Θεωρεί ότι είναι κάτι που δεν τον αφορά. Κάποια Δευτέρα, η υπεύθυνη προσωπικού της Φέλακορπ του ανακοινώνει ότι είναι η τελευταία του εβδομάδα στην εταιρεία. Από εκεί ξεκινά μία σειρά γεγονότων που έχει σαν αποτέλεσμα τελικά να τα χάσει όλα και να βρεθεί σε ένα σημείο που ήταν πριν πολλά χρόνια. Αυτό τον ρίχνει σε κατάθλιψη που τον εμποδίζει να δραστηριοποιηθεί και να απολαύσει τη ζωή. Από μια τυχαία συνάντηση στο καφέ τώρα θα αρχίσει σιγά σιγά να αλλάζει ο ίδιος και η ζωή του. Θα σας διαβάσω ένα τμήμα από το πρώτο κεφάλαιο. Το ρολόι στον τοίχο του Exercise Palace έδειχνε 8:30 μετά μεσημβρίας. Με ετήσια συνδρομή 1.100 ευρώ ήταν το ακριβότερο γυμναστήριο της περιοχής του κέντρου. Ο Τέλης κατέβηκε από το διάδρομο έχοντας ολοκληρώσει το πρόγραμμα γυμναστικής του, πρώτα 40 λεπτά στα όργανα και μετά 20 λεπτά τρέξιμο. Μίλησε λίγο με τον Πέτρο, έναν πετυχημένο δικηγόρο που έκανε διάδρομο δίπλα του και γνωριζόντουσαν από το γυμναστήριο. «Τέλος για σήμερα. Ναι, εσύ έχεις πολύ. Κανένα δεκάλεπτο ακόμη και τελειώνω και εγώ. Φεύγω γιατί έχω αργήσει». Η Βάσο στη ρεσεψιόν του έδωσε την κάρτα του και τον κοίταξε πάλι με αυτό το βλέμμα που υποσχόταν πολλά. Δυστυχώς ο Τέλης βρισκόταν σε φάση που δεν μπορούσε να το εκμεταλλευτεί, αλλά της έκλεισε πονηρά το μάτι. Έπρεπε να βιαστεί. Σήμερα ήταν το μεγάλο πάρτι στο σπίτι του Μάρκου, στην Κηφισιά, σημαντικό κοσμικό γεγονός. Θα βρίσκονταν εκεί όλη η παρέα του και πολύ γνωστή του. Περπάτησε βιαστικά μέχρι το σπίτι του που ήταν 10 λεπτά απόσταση από το γυμναστήριο. Άνοιξε με το κλειδί την πόρτα της εισόδου, προχώρησε στο διάδρομο της πολυκατοικίας και ανέβηκε με το ασανσέρ στον τελευταίο όροφο.
Βγήκε για λίγο στη μεγάλη βεράντα του Ρετυρέ, ώστε να απολαύσει για άλλη μια φορά την υπέροχη θέα. Υπήρχαν παντού φυτά, αλλά με τέτοιο τρόπο βαλμένα, ώστε να μην εμποδίζουν τη θέα. Από κάτω έλαμπαν τα φώτα της πόλης. Αυτή είναι ζωή, σκέφτηκε. Το θερμόμετρο στον τοίχο έδειχνε 19 βαθμούς. Το διαμέρισμα βρισκόταν σε μια παλιά αλλά ανακοινισμένη πολυκατοικία και το είχε αγοράσει λίγα χρόνια πριν. Οι περισσότεροι φίλοι του έμεναν στα ακριβά βόρεια ή νότια προάστια, αλλά αυτός προτιμούσε το κέντρο. Δεν ήταν πολύ μακριά από το πατρικό του που είχε μεγαλώσει και έμεναν ακόμα οι γονείς του. Όταν βγήκε από τον ντους, η ώρα ήταν ήδη περασμένες 9. Ντύθηκε γρήγορα και έριξε μια ματιά στο μεγάλο καθρέφτη που είχε στο δωμάτιό του. Το θέμα που αντίκρισε του άρεσε. Πήρε τα κλειδιά του καινούριου του Sport Gabrio και βγήκε από το σπίτι. Περπάτησε για 5 λεπτά μέχρι τον γκαράζ. Κατέβασε την οροφή, έβαλε δυνατά τη μουσική και ξεκίνησε γρήγορα. Ο καιρός ήταν αρκετά καλός για αρχές Οκτωβρίου. Απόλαυσε το δροσερό αέρα στο πρόσωπό του και έριξε μια κλεφτή ματιά στα άστρα του ουρανού. «Αυτή είναι ζωή», ξανασκέφτηκε. Έβγαλε από την τσέπη του το κινητό και κάλεσε έναν αριθμό. «Γεια, σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί», είπε και το έκλεισε. Μετά από λίγο σταμάτησε μπροστά σε μια πολύ εντυπωσιακή ξανθιά που περίμενε δίπλα στο δρόμο. Το πρώτο που αντίκρισε ο Τέλης ήταν τα ψηλά, καλλίγραμμα, γυμνασμένα πόδια που ξεπρόβαλαν κάτω από τη μίνι φούστα. Η Αλέξια φορούσε ψηλά τακούνια και ένα καλσόν με σχήματα. Ο Τέλης άνοιξε την πόρτα για να μπει μέσα. Όπως έμπαινε, την κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω. Δεν χόρτενε ούτε αυτή τη θέα. Και η εικόνα της Αλέξιας ήταν χάρμα οφθαλμών, διαφορετικού είδους από αυτό που απόλαυσε λίγο πριν στο ρετυρέ του. Τη φίλησε στα χείλη, έβαλε απαλά το χέρι του πάνω στο μυρό της, χαμήλωσε λίγο τη μουσική για να ανταλλάξουν δύο κουβέντες. Μετά δυνάμωσε τη μουσική και ανέπτυξε ταχύτητα. «Αυτή είναι ζωή», ξανασκέφτηκε. Όταν έφτασαν στα σίδερα Χαλανδρίου που ανοίγει ο δρόμος, δυνάμωσε κι άλλο τη μουσική και ανέπτυξε ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα. Το κοντέρ έγραψε 150 χιλιόμετρα, ενώ η Αλέξη από δίπλα φώναζε «σιγά», αλλά με ένα τρόπο που υποδήλωνε ότι κάπως και αυτής της άρεσε. Γιατί το είχε το Sport Cabrio εάν δεν μπορούσε να τον καζώνει? Αυτό ήταν μέρος της απόλαυσης. Όταν έβρισκε ευκαιρία με ανοιχτό δρόμο, πάντα τον καζώνε. Ο Μάρκος υποδέχθηκε τους καλεσμένους στην είσοδο της παλιάς αρχοντικής μονοκατοικίας και τους είπε πού είναι το μπαρ για να σερβιριστούν με ποτά. Ο Τέλης παρήγγειλε για την Αλέξια και για αυτόν. Πρόσφερε πρώτα στην Αλέξια το ποτό της και μετά πήρε το δικό του. Τα πάρτι του Μάρκου ήταν ξακουστά και πάντοτε επιτυχημένα. Προερχόταν από πλούσια οικογένεια και το σπίτι αυτό ανήκε κάποτε στον παππού του. Οι πόρτες ήταν ανοιχτές και οι καλεσμένοι μπορούσαν να κινηθούν μεταξύ του τεράστιου σαλονιού, της μεγάλης βεράντας και του πανέμορφου αχανούς κήπου που για να το συντηρεί ο Μάρκος πλήρωνε πολλά. Ο Τέλης πρόσεξε την παρέα του σε μία άκρη του κήπου και κατευθύνθηκαν μαζί με την Αλέξια προς τα εκεί. Έκαναν ένα κύκλο και συζητούσαν διάφορα ελαφρά θέματα. Κάθε τόσο ξεσπούσαν σε γέλια. Η μουσική αντιχούσε δυνατά στα ηχεία. Μετά από λίγο, ο Μάρκος τους είπε ότι μπορούν να σερβιριστούν στο μπουφέ. Περίμεναν λίγο να φύγει ο πολλής κόσμος, πήγαν στο μπουφέ, σερβιρίστηκαν και γύρισαν στην παρέα τους. Ο Τέλης κοίταζε γύρω-γύρω και διέκρινε συνέχεια γνωστούς. Άλλους απλά τους χαιρετούσε με ένα ανέβημα του κεφαλιού του. Πολλές φορές έφευγε από την παρέα του και πήγαινε σε άλλη παρέα για να μιλήσει λίγο μαζί τους. Το ίδιο γινόταν και στην παρέα του. Σταματούσαν διάφοροι να πούν δύο κουβέντες και μετά συνέχιζαν την περιπλάνησή τους στις επόμενες παρέες. Το κλίμα ήταν πολύ ευχάριστο. Όλοι είχαν πάει προετοιμασμένοι να διασκεδάσουν. Ήξεραν ότι στα πάρτι του Μάρκου αυτό πάντοτε γίνεται. Ήπιαν αλκοόλ μέχρι να φτάσουν σε μεγάλη ευθυμία, χωρίς όμως να μεθύσουν. Είχαν κατά πολύ περάσει τα μεσάνυχτα, όταν ο Τέλης και η Αλέξια έφυγαν από το πάρτι του Μάρκου. Στο γυρισμό, ο Τέλης βρήκε πάλι την ευκαιρία να γράψει στο κοντέρ 150 χιλιόμετρα. Μπήκαν μέσα στο ρετυρέ. Ο Τέλης κάθισε στον τεράστιο καναπέ του σαλονιού και άνοιξε την 50 ιντσών τηλεόραση για να χαζέψει. Περίμενε τη συνέχεια που προέβλεπε ποια θα είναι γιατί αποτελούσε στάνταρ διαδικασία.
Η Αλέξια του είπε ότι θα βγάλει τα ρούχα της γιατί έχει σκάσει. Δεν πήγε όμως στο υπνοδωμάτιο, αλλά άρχισε να γδυνέται στο σαλόνι, ακριβώς μπροστά στον Τέλη. Οι κινήσεις της ήταν αργές και έμοιαζαν περισσότερο με στριπτής. Η μόνη διαφορά ήταν ότι δεν χόρευε στους ρυθμούς κάποιας μουσικής. Η Αλέξια έβγαλε πρώτα τα ψηλά τα κούνια που φορούσε. Μετά ξεκούμπωσε απλώς τη μίνι φούστα της και έβγαλε με αργές κινήσεις την μπλούζα της. Φανερώθηκε το σουτιέν της που στήριζε το στήθος της. Έβγαλε αργά τη φούστα της και έμεινε με τα ακριβά αισθησιακά εσώρουχα και τις ζαρτιέρες. Πήγε και κάθισε δίπλα στον Τέλη που αμέσως την αγκάλιασε και τη φίλησε στο στόμα. Η ερωτική περίπτυξη μεταφέρθηκε σύντομα στο υπνοδωμάτιο. Το ερωτικό πάθος είχε μείνει άσβεστο εδώ και ένα χρόνο. Η Αλέξια ήξερε τα κόλπα για να κρατάει τη φλόγα και να καταφέρνει τον Τέλη να είναι τρελός μαζί της. Την άλλη μέρα ξύπνησαν σχετικά αργά. Πήραν με την ησυχία τους το πρωινό τους στη μεγάλη βεράντα του Ρετυρέ. Ο καπουτσίνο ήταν όπως πάντα υπέροχος. Εκτός του ότι αγόραζαν την πιο εκλεκτή ποιότητα, η μηχανή Top Maker ήταν πανάκριβη, αλλά άξιζε τα λεφτά της, έφτιαχνε τον καλύτερο καφέ. Ο Τέλης έβαλε απαλή μουσική στο ακριβό CD player. Η κατανάλωση αρκετού αλκοόλ το προηγούμενο βράδυ τους είχε κάνει βαρύ κεφάλι. Ξεκινάει με μια ρηχή προσέγγιση και σιγά σιγά μπαίνει σε πιο βαθιά νερά, χωρίς όμως να πηγαίνει ποτέ πολύ βαθιά. Τα θέματα εξετάζονται από μια πρακτική αλλά σοβαρή ματιά. Τελειώνει σχετικά ελαφρά όπως άρχισε. Ενδιάμεσα έχει μια πιο προσεκτική αντιμετώπιση, δίνοντας όμως αρκετά ελαφρά διαλύματα ώστε να μην κουράζεται ο αναγνώστης. Το βιβλίο συνδυάζει το τερπνό με το ωφέλιμο. Πραγματεύεται με ευχάριστο τρόπο μέσα από μια ενδιαφέρουσα ιστορία θέματα πρακτικής φιλοσοφίας, πρακτικής ψυχολογίας, προσωπικής διαχείρισης, αυτοβοήθειας και αυτοβελτίωσης. Ο σκοπός του είναι βοηθητικός, επιμορφωτικός και ταυτόχρονα ψυχαγωγικός. Κάποιες από τις προτάσεις που περιέχονται μέσα στο βιβλίο. Όλα μέσα στο μυαλό μας είναι. Τα γεγονότα από μόνα τους είναι συναισθηματικά αδιάφορα. Δεν πρέπει να σκέφτεσαι τι κάνουν οι άλλοι ή τι έκανες εσύ στο παρελθόν, αλλά τι μπορείς να κάνεις εσύ τώρα. Τα προβλήματα είναι μέρος της ζωής. Πρέπει να εστιάζεις στις λύσεις και όχι στα προβλήματα. Το παρελθόν πέρασε και το μέλλον δεν έχει έρθει ακόμα. Στο μέλλον μπορείς να επιφέρεις αλλαγές. Το παρελθόν χρησιμεύει για να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Ζούμε μόνο την παρούσα στιγμή. Πρέπει να ζεις την τωρινή σου κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εσύ δεν προέβλεψες ότι μετά τη λιακάδα μπορεί να ακολουθήσει καταιγίδα. Να ξέρεις όμως ότι μετά την καταιγίδα ακολουθεί ακόμη ωραιότερη λιακάδα. Εάν το ερευνήσεις, θα διαπιστώσεις ότι έχεις πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζεις. Τα απλά πράγματα στη ζωή είναι προσιτά στους περισσότερους ανθρώπους. Σε κάθε στιγμή έχεις πολλούς δρόμους που ανοίγονται μπροστά σου, αλλά δεν φαίνονται. Πρέπει να τους αναζητήσεις. Αυτές είναι μόνο ένα πολύ μικρό μέρος. Το βιβλίο παραθέτει πολλές παρόμοιες, όπως και πάρα πολλά νοήματα. Δεν περιλαμβάνονται όλα τα θέματα πρακτικής φιλοσοφίας, πρακτικής ψυχολογίας, αυτοβελτίωσης, προσωπικής διαχείρισης και αυτοβοήθειας. Προσπάθησα να χωρέσω τα πιο σημαντικά, κατά τη γνώμη μου, σε ένα βιβλίο κανονικού μεγέθους, παράλληλα με μια ευχάριστη και ενδιαφέρουσα ιστορία. Θα σας διαβάσω άλλο ένα μικρό απόσπασμα από τη σελίδα 130 για άλλο ένα λόγο που πρέπει να το αγοράσετε. Συζητάει ο Τέλης, που είναι ο βασικός χαρακτήρας, με το φίλο του το Θέμη. Να σου πω την αλήθεια μου, παλαιότερα δεν διάβαζα βιβλία. Τώρα τελευταία έχω ξεκινήσει. Κακός, με τα βιβλία κάνεις το καλύτερο καμάκι. Για ξήγα, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα καμάκι αυτή την περίοδο. Καταρχάς, το καλύτερο καμάκι το κάνεις μόνος σου. Μαζί με ένα φίλο έχεις λίγες ελπίδες. Πάνω από δύο άτομα είναι απαγορευτικό. Οι γκόμενες ξενερώνουν με μια παρέα από μπακούρια, εκτός εάν τύχει να είναι και αυτές παρέα από μπακουρογκόμενες. Αυτά που μου λες τα ξέρω. Απέφευγα κι εγώ τις μεγάλες μπακουροπαρέες όταν ήμουν ελεύθερος.
Όμως βαριόμουν να πάω να κάτσω μόνος μου σε μια καφετέρια ή στην παραλία. Συνήθως πήγαινα με ένα φίλο. Γι' αυτό παίρνεις μαζί σου ένα βιβλίο και δεν βαριέσαι. Οι γκόμενες σε περνάνε για καλλιεργημένο και δεν σε φοβούνται. Δεν ανταποκρίνονται συνήθως στο καμάκι γιατί δεν θέλουν να δώσουν δικαιώματα σε κολιτσιδάκια και ενοχλητικούς. Αλλιώς δεν νομίζω ότι έχουν πρόβλημα να πούν δύο λόγια με κάποιο άγνωστο. Εάν είσαι μόνος σου, σε συμπονούν και αισθάνονται την υποχρέωση να σου μιλήσουν. Πέρα από το χιούμορ, πιστεύω και ελπίζω ότι θα βοηθήσει πολλούς αναγνώστες και παράλληλα θα τους ψυχαγωγήσει. Διατίθεται στην εξαιρετική τιμή των 9,90 ευρώ.